Καλημέρα, παιδιά! Τι καλημέρα, καλησπέρα. Είναι μεσημέρι, εσύ. Λοιπόν, τι κάνετε, είμαστε στο vlog μας. Ποια μέρα είναι? Η 16. Λοιπόν, σηκωθήκαμε, ήπιαμε το καφεδάκι μας, ξυπνήσαμε. Σταμάτα μου ρε γκρίνια και εσύ μου και μου όλη την ώρα. Και τώρα ετοιμαστήκαμε και θα πάμε να πάρουμε ένα δέμα που ήρθε. Θα σας πει μετά ο Ντί τι ακριβώς είναι αυτό. Και μετά θα πάμε στο φούρνο να πάρουμε έτσι διάφορα γλυκάκια και τέτοια, μιας και είναι Χριστούγεννα, βασικά πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Και για γλυκάκια δεν λέμε ποτέ όχι. Spike! Παναγία μου. Λοιπόν, τι θες? Λοιπόν, και αυτό θα πάμε στο φούρνο και μετά δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουμε, οπότε σας παίρνουμε μαζί μας. Να το παιδί. Πήρε και το δεματάκι του. Για πες μας τώρα, κύριε Ντί. Κάθε φορά που έρχομαι από το e-shop το ίδιο πλάνο κάνεις. Το ξέρω, αλλά πες μας τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Ένα Bluetooth ανταπτοράκι με USB, το βάζεις στον υπολογιστή εδώ, ναι. και μπορείς να συνδέσεις το κινητό σου με Bluetooth, τα ακουστικά, οτιδήποτε θες με Bluetooth στον υπολογιστή. Και απλά επειδή θέλουμε να δοκιμάσουμε τα ακουστικά, τα σύρματα, να δούμε άμα κάνουν δουλειά και τι δεν κάνουν, να μπορούμε να στείλουμε από το Bluetooth κάτι άμεσα στον υπολογιστή, να μην βάζουμε καλώδια και λοιπά, και γι' αυτό. Και εγώ νομίζω ότι θα ήταν κάτι άλλο, βρε. Όταν γυναίκα είχε Range Rover, τώρα δεν το έδειξε. Αυτό δεν το έδειξα. Τι είχε Range έχει? Rover μια γυναίκα και πάλευε να περάσει από το δρόμο. Όχι, δεν είναι ρατσιστικό. Απλά ήταν πάρα πολύ μεγάλο το αμάξι για την ίδια. Όχι, καθόλου ρατσιστικό. Μα ήταν το Range Rover το μεγάλο, το δεν ξέρω πώς λέγεται. Εντάξει και. Ήταν γιατί τεράστιο. άμα ήταν άντρα, τι διαφορά θα είχε? Αλλιώς φαίνεται ένας άντρας που είναι έτσι λίγο πιο τέτοιο. Και εγώ, άμα ήμουν έτσι μέσα σε ένα Range Rover, έτσι θα φαινόμουν. Να σπίσει τα μάξι, κάτι έπαθε. Τι έπαθε? Τι ψάει, θέλει βενζίνη βασικά. Θα μείνουμε. Κάτι τέτοιο μάλλον. Όντω. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στο βενζινάδικο να βάλουμε ναι. και μετά θα πάμε και στη δροσιά. Να στο πάμε φούρνο. Στο φούρνο. Να Γεύση πάρουμε δροσιά γλυκάκια. ό,τι φας το μας, με λαμακάρονα, δίπλες, τρίπλες. Αυτά τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει. Κουραμπιέδες ναι. και με σοκολάτα και χωρίς. Θα μας τα πούνε και εκεί πέρα τι έχει, θα δούμε και εκεί πέρα τι έχει. Ωραία. Λοιπόν, και μόλις ήρθαμε στο φούρνο, ναι. ήρθαμε να δούμε εδώ πέρα που έχουν στολίσει, τα έχουν κάνει όλα ωραία. Έχουν βάλει και Άγιο Βασίλη εδώ πέρα. Αυτός είναι ο φίλος μου. Ναι. Πώς τον λέμε δεν τον Άγιο χειράκι. Βασίλη? Δεν τον λέμε τον Άγιο Βασίλη. Θα τον πούμε Μπάμπη. Μπάμπη. Λοιπόν, από εδώ ο φίλος μου Μπάμπη. Λευτέρης. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε στολίσει εδώ πέρα το δεντράκι. Έχουμε βάλει και δώρα από κάτω. Ποιο είναι το δικό μου δώρο? Θα το σκεφτώ. Το δικό μου είναι το πιο μεγάλο. Πού είναι το πιο μεγάλο? Θα πάει με κλείδο. Μην διαλέγεις το πιο μεγάλο. Το πιο μικρό είναι πάντα το μεγάλο. Όχι, εγώ το πιο μεγάλο θέλω. Εδώ πέρα. Κάτι μου λέει ότι θα είναι απατεωνιά. Τέλος πάντων, εμείς για άλλο λόγο ήρθαμε εδώ πέρα όμως, κυρία Χρύσα. Εμείς ήρθαμε να πάρουμε μελομακάρονα, κουραμπιέδες. Κοίτα! Έχει κι άλλο! Κοίτα! Λοιπόν, εμείς ήρθαμε να πάρουμε μελομακάρονα, κουραμπιέδες εδώ πέρα που έχετε φτιάξει. Που έχετε φτιάξει εσείς. Δίπλες θα πάρουμε. Γιατί σ' αρέσουν οι δίπλες? Ναι. Γιατί? Ξετρελάθηκα. Δοκίμασες. Δοκίμασες. Και για πες μας. Τι να σου πω, δύο μου έχεις φέρει. Προλαβαίνω εγώ να καταλάβω τη γεύση. Ορίστε, θα μας βάλει τώρα εδώ πέρα κυρία Άκου Χρύσα. Άκου τι λέει. Κι άλλες. Ω, για πες, δεν ήταν πολύ ωραίες? Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίες, έχω να το λέω αυτό. Γενικά, δεν πετυχαίνουν όλοι τις δίπλες, η αλήθεια είναι. Για τα γούστα τα δικά μου. Δίπλες. Λοιπόν, δίπλες. Θα μας βάλεις δίπλες και θα μας βάλεις και αυτά εδώ. Α, ναι, και αυτά τα τσακίζουν. Είναι και τα... αυτά ήταν ωραία. Αυτά είναι μελομακάρονα, μπουκίτσες. Θα βάλουμε ένα κουτάκι χριστουγεννιάτικο που είναι μέσα στο κλίμα. Ναι. ναι. Αυτά είναι μελομακάρονα, μπουκίτσες με σοκολάτα. Και αυτά ναι. είναι ωραία. Μπουκίτσες. Μπουκίτσες. Αυτά παίρνει όλο το δίσκο και φεύγει. Αυτά θα μα πει η Μαρία μετά, άμα είναι ωραία. Ναι, αυτά θα τρώει η Μαρία. Λοιπόν, δίπλες θέλουμε. Ναι. Αυτά θέλουμε τα μελομακαρονάκια εκεί πέρα, τα ωραία. Και τι άλλο. Θέλουμε
τι άλλο, δεν ξέρω. Έχει κι άλλα, έχει και εδώ πέρα στολισμένα αυτά εδώ πέρα, τα μπισκοτάκια τα ωραία. Έχει, α, αυτά είναι φουντούκι, πραλίνες με φουντούκι, πώς λέγονται αυτά, yeah. Αυτά εδώ. Αυτά είναι καταπληκτικά, παιδιά. Τι άλλο, α, και, α, ναι, και τα κάστανα, τα κερασάκια. Ναι, κεράσια δεν είναι. Αυτά είναι κόλτς. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα με το κάστανο μου άρεσε. Ναι, η Βίκη γενικά έχει πάρει και κάστανα για να ψήσουμε στο τζάκι. Ποιο τζάκι, στο air fryer που το ψήσω. Α, στο air fryer. Τώρα πήραμε air fryer, τι. Και έχει και αυτό, το οποίο το είδα λίγο αργά. Το είδα τρεις μέρες αφού είχε ξεκινήσει ο μήνας και έλεγα να το παίρναμε, να βγάζαμε κάθε μέρα από ένα σοκολατάκι. Με σοκολατάκια δεν είναι αυτά? Εγώ σου είπα, θα πάρουμε ένα τώρα και θα φάμε όλα τα σοκολατάκια. Θα φάμε όλα τα σοκολατάκια σήμερα, ναι. Και μετά από αύριο θα ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τα υπόλοιπα. Όχι, όχι. Τι? Είχαν περάσει 6 μέρες και μου λέει η μαμά, τι κυρούμε να φάω 6 σοκολατάκια. Ναι, αφού είχαν περάσει 6 μέρες. Δεν φταίει το παιδί. Μα μικρά είναι, τι είναι? Είναι, σο... είναι... περίμενε, είναι σαν αυτά εδώ πέρα τα μελομακάρονα. Μα είναι σαν αυτά τα μελομακάρονα. Είναι μπουκίτσες. Αυτό, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και θέλουμε και καφεδάκια. Α, ναι, μπράβο. Εννοείται. Πρέπει να ρωτήσουμε και τη Μαρία. Ναι. Πρέπει να ρωτήσουμε. Έλατε, ναι. Πού είναι ο Κωνσταντίνος, να μου το πει. Κωνσταντίνε, ήρθες και εγώ έλειπα. Φτιάχνει ωραίο καφέ. Ο Κωνσταντίνος. Ποια είναι το πιο ωραίο καφέ? Έχω να πιάνει το πιο ωραίο καφέ. Δεν έκλεισε. Γράφει, μην αγχώνεσαι. Παιδιά, θέλετε κάτι άλλο να βάλω εδώ ή θέλετε μόνο δίπλα? Ναι, βάλε, όχι, βάλε και αυτά εκεί πέρα. Θέλετε και από αυτά ή όχι? Όχι, από αυτά, αυτά φτιάξαμε εμείς το air fryer. Τέτοια μελομακάρονα, με σοκολάτα δεν κάναμε. Πήραμε την κουβερτούρα δηλαδή. Δεν τα κάναμε. Αλλά δεν τα κάναμε ποτέ. Φτιάξανε μελομακάρονα. Είχε έρθει σήμερα, όχι εκδρομή, σαν εκπαιδευτική, ναι, εκπαιδευτική εκδρομή. Το σχολείο. Η Δετάρτη και η Πέμπτη του Δοκού. Η Δετάρτη, ναι. Λοιπόν, και φτιάξανε μελομακάρονα, κουραμπιεδάκια, ναι, και λοιπά. Φτιάξανε βασίλη, ναι. Και είχαν έρθει και πέρσι. Πέρσι είχαν φτιάξει ψωμάκια. Ψωμάκια. Ναι. Ήμουνα και εγώ εδώ πέρσι, φέτος δεν ήμουνα. Τους άρεσε πάρα πολύ. Έλειπα. Φάγανε πίτσα, φάγανε πυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια. Κακός δεν ήρθα, έπρεπε να έρθω. Με όλα αυτά που φάγανε. Ναι. Κάτσε, ναι, ρώτα και τη Μαρία, ναι. Μου λέει, συγγνώμη, μόνο είναι αυτά. Ναι, βρε. Αυτά, φτάνουνε. Είσαι εντάξει. Ναι, βρε, φτάνουνε. Κοίτα εκεί πόσες φτάνουνε. Δίπλες μου έβαλε. Θα τρως μέχρι μεθαύριο δίπλες. Έκανες παράπονα, θα σου φέρει μόνο δύο. Τι. Και... σήμερα, δεν μένουν για μεθαύριο, ούτε αύριο. Μόνο σήμερα, τελείωσε. Αγάπη, το πρωί θα φτιάξουμε πάλι. Αγάπη, λοιπόν. Το βράδυ θα με πάρεις μαζί στη δουλειά. Ναι. Λοιπόν. Παίρνουμε τα πράγματα. Είναι ωραίο. Να βάλω κορδελίτσα. Όχι, βρε, τι κορδελίτσα να βάλεις. Με τον που με το αμάξι θα το τρώμε. Θα τρώω στη διαδρομή. Ναι, θα κάνουμε τέτοιο στη διαδρομή. Δεν θα το τρώει, δεν θα θέλει. Όχι, ο Σπάικ δεν τρώει. Ο Σπάικ τρώει μόνο. Ναι, ο Σπάικ τρώει μόνο κροκέτες. Τέλος πάντων. Και καλά, λουδιές, α του πεθαίνει. Α, του έχουν πάρει και κάτι μπισκοτάκια, κάτι με καρότο και σπανάκι. Τα πεθαίνει. Πεθαίνει, δεν υπάρχει. Ναι, 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 μπράβο. Έχει, ναι, χωρίς πλάκα. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάπου εδώ εμείς θα πάρουμε τώρα τα πράγματα, θα πάρουμε και τους καφέδες και θα πάμε στο σπίτι να τα φάμε και να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Και εγώ θα μείνω την ώρα. Τι άλλο θα κάνουμε, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουμε. Θα δείξει. Θα δείξει. Λοιπόν, μόλις ήρθαμε. Και η Μαρία μόλις τώρα είδε το τι έχουμε πάρει και τι έχουμε φέρει. Πάμε να δοκιμάσουμε και τρεις μαζί, έλα και τρεις μαζί. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Πεθαίνω. Πού πας? Όπου και να πας θα σε βρούμε. Άσε με! Άσε με! Καλώς να πέσουμε κάτω το να γελάμε. Να τα φέρεις πέρα και να μην τα φάγανες από τους τρεις μας. Τέλος πάντων, παιδιά. Παιδιά. Κοίτα εκεί! Παιδιά! Παιδιά! Και σε ρίγκη!
Δικά μου είναι. Όχι! Γιατί είναι... Τι όχι. Όχι. Ποιος τα έφτιαξε ή φτιάξει. Εσύ τα έφτιαξες. Όχι. Ναι. Οι δίπλες είναι δικές μου. Για η μένα κυρία Χρύσα... έβαλε η κυρία Χρύσα. Τις δίπλες. Ναι. Τα μελομακάρονα. Τα μελομακάρονα τα έβαλε για τη Μαρία. Άρα δεν είναι τίποτα δικό σου. Είναι δικά μας. Κυρία Χρύσα, βασικά, Κωνσταντίνε, εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, ναι. Αυτό πες το στην κυρία Χρύσα. Ναι. Και αν υπομονούμε να έρθει ο Κωνσταντίνε να μας φτιάξει καφέ, άντε. Είχε γιατί έρθει. Πρέπει να πιούμε καφέ. Ναι, είχε έρθει όμως και λείπαμε εμείς. Αμάν, πρέπει να κανονίσουμε, να είμαστε κι εμείς. Όχι ότι δεν μ' αρέσει ο καφές αυτός εδώ πέρα τώρα. Εδώ πέρα. Αλλά το έχω πει, ο Κωνσταντίνε φτιάχνει τον καλύτερο καφέ. Δεν το αλλάζω. Πήρε, Μαρία. Και σταμάτα να τρως. Θα φάμε φαγητό τώρα. Ναι, σου έλεγα τώρα θα φας. Ξέρω θα φας. Θα τρώμε εμείς το φαγητό και εσύ θα μας βλέπεις. Μας με τα μελομακάρονα και τις δίπλες. Ναι. Τι είναι αυτό, γυναίκες ενωμένες, ποτέ ετοιμένες, τι, να φοβάμαι. Ναι. Πήγαινε να μην γαμακιά, μωρέ, δεν τρέπεστε λίγο. Καλά, τελείωσε τώρα, κλείσε το βίντεο και πήγαινε μαζί σου καραβιάδι και μην ανάψει θερμό και φωνάζει σταθεί το νεράκι. Καλά, εντάξει, έλεγε πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο. Άντε. Άντε τώρα, προσπαθεί να μα τα παίξει και μάλλον εδώ πέρα. Είναι πολύ κρύο. Είναι. Κρύο. Όχι, ναι. Καλά. Έλα, να σε βλέπω. Κλείσε το βίντεο, τα κλείνω τώρα, εντάξει. Τώρα δεν σ' άρεσε. Εντάξει, να το κάνουμε μια πλάκα, παιδί μου, για το βίντεο. Δεν χρειάζεται τώρα να το δείχνουμε στο βίντεο ότι εγώ πληρώνω τα πιάτα, εγώ κάνω τις δουλειές του σπιτιού. Εντάξει, είναι. Εντάξει, δεν κάνει, δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Έλα, κλείσ' τους τώρα, κλείσ' τους, άντε, έλα. Καλά, μην κλάψεις. Ο δικός μου είναι. Και ναι. Ναι. Γιατί ναι, άντε κλείσου τώρα να φάμε, πεινάω! Εντάξει, βγήκε το κλιπ τώρα για το βίντεο αυτό ή να ναι. Το ξανακάνουμε. Όχι, βγήκε μια χαρά. Πάμε να ετοιμάσω το φαγητό τώρα, εντάξει. Όχι, άντε. Τα βλέπετε, έτσι. Τα βλέπετε. Για να μην νομίζετε ότι με κακοποιούνε. Τι βλέπετε εκεί πέρα, πλένει τα πιάτα, έτσι. Κατάλαβες. Τι βλέπετε εκεί πέρα, μαζεύει τα ρούχα. Και τώρα ο Μίτσος είναι το παλαιόναρχο. Όχι ότι το κάναμε. Τα ρούχα μου τώρα. Για να φαίνεται έτσι στην κάμερα που μόλις κλείσει. Όχι ότι το κάναμε γιατί ο Μίτσος έκλαιγε τόση ώρα και μας έλεγε αφήστε με να κάτσω, να ξεκουραστώ. Όχι, καλά. Τα λέμε όλα. Πάω ξανά στο μπουντρούμι μου να κλειδωθώ. Εντάξει, δηλαδή, να το βλέπεις αυτό εδώ πέρα. Εδώ, παιδιά, ο καλύτερος φούρνος στην Εύβοια. Ναι. Γεύση δροσιάς, ό,τι φας το μας. Ναι. Από εκεί πήραμε και όλα στα... Στο τα... χέρι την έπινε. Από εκεί πήραμε και όλα στα υπέροχα μέλο, μακάρονα και τις υπέροχες δίπλες. Πείτε, από πόλου θα παίρνουμε. Για πες μας λίγο δύο λόγια για τις δίπλες. Έχω ερωτευτεί, νομίζω. Νομίζω, παιδιά, ερωτεύτηκα. Και αυτή τη φορά δεν είναι άνθρωπος. Είναι οι δίπλες. Δεν ξέρουμε. Φάτε δίπλες να κάνετε και μετά δίπλες. Δεν ξέρω, μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλήθεια. Και πέρα από την πλάκα τώρα, σοβαρά μιλάω. Δεν βρει. Γενικά παλαιότερα, επειδή μου που δοκίμασα και τέτοια, δεν κάνουν όλοι ωραίες δίπλες. Ναι, δεν τις πετυχαίνουν. Όχι, δεν τις πετυχαίνουν. Εμάς είναι και το μέλι, ότι είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα το μέλι του. Ναι. Οπότε το μέλωμα και στα μελομακάρονα και στις δίπλες είναι τρομερό. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ούτε σε λιγώνει πολύ, ούτε ναι, είναι όχι, όσο. Όχι, ναι. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό, αυτό παιδιά, γεύση δροσιά ό,τι φας το μας. Και όποιος πάει μπορεί να πει ότι είναι από τον Dick & Dittori. Ναι. Αυτό, απλά να το πει. Απλά να το πει. Άμα πάτε να ψωνίσετε παιδιά από το φούρνο και θέλετε, πείτε μου να του πω εγώ να σα κάνω και δωράκι. Όσοι πούνε ότι είναι από τον Dick & Dittori. Θα το κανονίσω εγώ. Το παίρνω πάνω μου όλο. Α, καλά. Θα σας βάλω ένα μελομακάρονο παραπάνω. Το πήρε ό,τι πάνω του. Τέλος πάντων. Δεν αφήνεις τώρα την καμερά διπλώς κανένα ρούχο εδώ πέρα. Ναι, έχεις δίκιο. Άιντε. Εδώ μεταξύ, επειδή τώρα βλέπω έχουν μείνει δύο μπλούζες και... βασικά τρεις μπλούζες και μία φόρμα. Ναι. Και κάτι κάλτσες. Ρε παιδιά, έχω μια απορία. Όσοι είστε οι άντρες του καναλιού εδώ πέρα. Αυτά τα string, πώς το λύκο διπλώνονται ρε παιδιά, ποτέ δεν κατάλαβα.
Βλέπω την τώρα, το παίρνει, κάνει τάκ, 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 έτοιμο. Να το μου λέει. Κάθομαι εγώ μια ώρα το κοιτάω. Πώς, πού μπαίνει το. Δηλαδή. Άγω και μπορεί. Ει! Σταμάτα να τρως! Είναι δικά μας είπαμε. Λοιπόν, τρώ. Να δοκιμάσω. Άρα είναι πολύ ωραίες. Δεν έχω να πω, τα καλύτερες δίπλες είναι τα καλύτερα μελομακάρονα. Εδώ πέρα παρέα με οικογενειακές ιστορίες που μου έχουμε. Τελευταία. Αλήθεια. Ναι. Λογικά, Μαρία το βλέπεις. Θα σου δώσω φυλάκι μετά, για να σου απαλύνω τη, τη θλίψη. Να τα. Είναι εντάξει. Εντάξει. Αυτό είναι ακόμα πιο top. Είναι τώρα. Το χαστί να το σας αφήσουμε, δεν θα το πάρει στο σπίτι. Λοιπόν, φάγαμε πριν. Αλλά τώρα μου ξανέρθει η όρεξη. Και δεν μπορούσα να αντισταθώ. Το τελευταίο ώρα δεν είπες ότι ήτανε. Ναι, μέχρι να φάω αυτό. Τι. Και έχουμε βάλει εδώ τώρα που λέτε οικογενειακές ιστορίες και βλέπουμε. Τυχαία μπήκε στο YouTube. Βασικά βλέπουμε ροζ πάνθυρα. Και απλά το μέσο επόμενο ήταν οικογενειακές ιστορίες και απλά το αφήσαμε. Και τώρα θέλω να δω τι θα γίνει. Όχι, λοιπόν. Και... Οικογενειακές ιστορίες season 7 επεισόδιο 12. Ναι, πρέπει να είναι καινούργια. Α, είναι από το αλφα, από το κύβ. Τι. Τι ωραίο. Βέβαια. Δεν είναι τόσο ωραίο όπως οι δίπλες και τα μελομακάρονα. Ωραία, δώσε σε μένα το φάω. Ναι. Τι λέγαμε. Μα κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ τι όμορφα που είναι. Λοιπόν. Και. Και καφεδάκι σε ποτηράκι. Ναι. Γιορτινό. Christmas. Και τι λέγαμε τώρα. Ότι βλέπουμε οικογενειακές ιστορίες και ότι είναι season 7, επεισόδιο 12, το οποίο είναι το Αλφα Κύπρου. Ναι. Που στο Αλφα Κύπρου. Ναι. Να το πούμε. Τι έχει γίνει στο Αλφα Κύπρου. Τι έχει γίνει. Τι γίνει ρε παιδιά. Όχι. Σε ποιο είχε εμφανιστεί η Μαρία. Τι λέει. Τι λες. Α, δεν ήσουν εσύ. Α, δεν ήσουν εσύ. Με μπερδεύουμε κάποια άλλη τώρα και θα γίνει χαμός. Αδερφός σου ήταν. Τι, τι παίρνεις και δεν μας δίνεις. Πολύ ζάχαρη εδώ με το μακάρονο. Καλά είσαι. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα οικογενειακές ιστορίες. Εμείς βλέπουμε αυτό. Και θα σας αφήσουμε κάπου εδώ, ε. Ε, μάλλον ναι. Θα σας αφήσουμε κάπου εδώ. Δεν σας ρωτάμε. Για να δούμε αυτό το επεισόδιο και να μοντάρω μετά αυτό το βίντεο για να ανέβει να το δείτε. Η Τόρη θα μοντάρει μετά από 15 μέρες. Και μετά από 20 βίντεο, 19-20 βίντεο. Τι θες να κάνω, θα πρέπει μοντάρει. Να κοιμηθείς. Θα μοντάρει. Έχει ο Χάρη πρέπει να κοιμηθείς. Δεν κατάλαβα, έχεις παράπονο. Σου που μπορώ να το μοντάρω το πρωί το ξημερώματα. Έχεις παράπονο. Όχι, μπορώ να το μοντάρω τα ξημερώματα. Ναι, οκ. Okay. Θέλω να το μοντάρω τα ξημερώματα. Καλά, δεν θα το μοντάρω τα ξημερώματα. Φάει. Τρώω. Αντίο. Τα λέμε αύριο. We'll be right back.